Εκτός αν τύχει. Γιατί ποτέ δεν είσαι έτοιμος από την άλλη. Ναι. Αλλά όσο με παίρνει να νιώσω ότι είναι έτοιμος για μένα, να μπορώ να δώσω. Γιατί η οικογένεια έχει ευθύνη. Κοίταξε, με μένα μπορώ να παίζω και να ρισκάρω όσο θέλω. Και έχω ρισκάρει πάρα πολύ στη ζωή μου. Σωστό. Όταν είναι για άλλες ζωές, είναι το τελείως αντίθετο. Όταν μπει η γυναίκα ή η παιδί στη μέση, εκεί κόβονται οι μαγκές, κόβονται όλα. Άρα φοβάσαι. Βεβαίως. Ο φόβος είναι στη ζωή. Όταν σταματήσει ότι άπαξ και γίνει οικογένεια και παιδιά, δεν θα μπορείς να κάνεις τα σάλτα που κάνεις. Ναι, αλλά φαντάζομαι τότε, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, ότι μπαίνει ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή σου και είναι, αναγέννηση. Πλέον δηλαδή, οι φίλοι μου δηλαδή που ήταν σαν και εμένα και πλέον μου λένε Μάνο, δεν καταλαβαίνω, μπορώ να το εξηγήσω με λόγια αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος είναι γύρω από αυτό το παιδί πλέον. Αυτό θέλω να το ζήσω φυσικά. Εκεί πέρα που είχα.